<σοβή> Οι αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα διαφθοράς θέτουν σε αμφισβήτηση τη μέχρι πρώτην ως απόλυτη κυριαρχία του Ρετζέπτα Γι Περντογάν Οι παρετήσεις υπουργών ταράζουν το πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία Μετά τις πρώτες ηλίψεις, ο Πρωθυπουργό κατήγγειλε συνομωσία κατά της κυβέρνησης <σοβή> όπως έχω ήδη δηλώσει από το εικόνιο, πρόκειται για μια βρώμικη επιχείρηση. Δεκάδες αστυνομικοί διευθυντές και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί απομακρύνονται από τις θέσεις τους. Ο Ετζέπτα Γκί Περντογάν κάνει λόγο για σκοτεινούς κύκλους που δρούν στο παρασκήνιο. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός φωτογραφίζει τον επαριθμόν ένα εχθρό του, τον Φετουλάχ Γιουλέν. Ο μετριοπαθής Ισλαμιστής θεωρητικός και ισχυρός επιχειρηματίας ιδρύει τη δεκαετία του 1970 το δίκτυο Χισμέτ, το οποίο αποκτά μεγάλη επιρροή. Εκείνος ζει μόνιμα στις Ηνωμένε Πολιτείε από το 1999. Ο Γκουλέν διατηρεί ισχυρά ερίσματα στη βιομηχανία, τις τράπεζες, τα μέσα ενημέρωσης αλλά και την εκπαίδευση. Άνθρωποι πιστοί στο φιλοδυτικό ημάμι κατέχουν υψηλές θέσεις στον κρατικό μηχανισμό της Τουρκίας ιδιαίτερα στην αστυνομία, τη δικαιοσύνη, αλλά και στο εσωτερικό του κυβερνόντος κόμματο. Πρώην πνευματικό καθοδηγητή του Ερντογάν στήριξε στεναρά το κόμμα δικαιοσύνη και ανάπτυξη και συνέβαλε στην αναρρίχησή του στην εξουσία. Το τελευταίο επεισόδιο στη σύγκρουση των δύο πλευρών ξεκίνησε τον Νοέμβριο. Κάζου Μπέλη, η απόφαση τη κυβέρνηση να κλείσει σειρά ιδιωτικών σχολείων που ελέγχονται από τον Γιουλέν, αποφέροντα σημαντικά έσοδα στο κίνημά του. Το αντικυβερνητικό μέτωπο μεταφέρεται και στου δρόμου. Το περασμένο Σάββατο, η διαδήλωση κατά τη διαφθορά στην Κωνσταντινούπολη κατεστάλλει βία από την αστυνομία. Ο Τούρκος πρωθυπουργός άντεξε τις μαζικές κινητοποιήσεις του καλοκαιριού, που αποτέλεσαν ένα πρώτο ρήγμα στο προφίλ της παντοδυναμίας του. <Κι> Τώρα, καλείται να βρεθεί αντιμέτωπος με έναν ισχυρό αντίπαλο λίγους μήνες πριν τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις του 2014.